Επίσης, νομίζω ότι είναι και λίγο ρε παιδιά γρουσουζιά. Βγήκε η κοπέλα πρώτη και την κατεβάσανε με τα σανσέρ. Ανέβα με τα σανσέρ, είναι θετική. Την κατέβαζε με τα σανσέρ κάτω δηλαδή. Εντάξει, φουσουζιά είναι να την πάνε τέσσερις, δεν είναι. Να μα ήταν τέσσερις μέσα που την πηγαίνανε στο σανσέρ, αυτό σου λέω. Αλλά ήταν όρθια, δεν ήταν οριζόντια. Πάντως, παιδιά, νομίζω ότι. Αν είναι για θέμα χρημάτων όλο αυτό το οποίο έγινε. Είναι έλλειψη φαντασία. Είναι έλλειψη φαντασία και αισθητική. Και δημιουργικότητα γενικότερα. Πάντως, εγώ να σα πω. Μου φάνηκε ότι από τα τραγούδια που ακούσαμε και από τη σκηνική παρουσία που είδαμε όλων των παιδιών, ήταν η καλύτερη. Αντικειμενικά. Ναι. Ποια καλέ. Η Ελευθερία Ελευθερίου. Όχι. Σε σχέση, εγώ δεν μ' άρεσε καθόλου τα πτσάκια. Εγώ νομίζω ότι την κοπέλα αυτή εγώ δεν την γνωρίζω προσωπικά, οπότε μπορεί να πω μεγάλη παρούφα αυτή τη στιγμή. Την αίσθησή μου θα σας πω. Έχει ένα άτυπη το οποίο με ενοχλεί. Έχει μία υπεροψία που δεν έχει να κουμπίσει πουθενά. Αυτό με ενοχλεί. Να το χτίσει και να το πατήσει και να έχει ένα ύφος. Και στις δηλώσεις της και αυτά που έλεγε πριν. Απορώ δηλαδή. Δηλαδή πραγματικά. Δίνει πιο σεμνή, μου φαίνεται με λιγότερο ήδη. Για την Κύπρο εννοείται, δεν τη συγκρίνουμε. Ενώ με την αλλά ήδη έχει κάνει και δύο επιτυχίες όμως. Η Ελευθερία είναι πολύ έτσι το λέει. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό βρακί στρας που φαίνεται από το φόρεμά τη. Αυτό το παπούτσι, παιδιά, που ανέβαινε πάνω στις πλάτες των χορευτών. Και έλεγα τώρα θα του κάνει την τρύπα στην πλάτη. Και οι χορευτές, παιδιά, έχουν πέσει και τα μεροκάματα. Αυτό δεν φτιάχνει. Να δούμε λίγο.